Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα βίντεο haul που έχω να κάνω από την εποχή της λάσπης, ίσως ούτε πραγματικά καν θυμάμαι. Έχω διάφορα πράγματα που ψώνισα για το φετινό χειμώνα, κάποια πολύ λίγα ρούχα για εμάς, για να βγάλουμε το χειμώνα που έτσι και αλλιώς πού μπορεί να πάμε αυτό το φετινό χειμώνα, αλλά να έχουμε έτσι 2-3 πράγματα, κάποια χριστουγεννιάτικα ρουχαλάκια για τον μικρό και κάποια χριστουγεννιάτικα πράγματα για το σπίτι που εγώ αύριο, σήμερα είναι Σάββατο που γυρίζω το βίντεο, λογικά το επόμενο Σάββατο πρώτο Θεός θα δείτε εσείς αυτό το βίντεο, αύριο εμείς θα στολίσουμε το σπίτι, γιατί πάντα πως θυμάστε οι παλιότερες, εγώ κάθε 1η Νοέμβρη θέλω να στολίζω το σπίτι. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με τα πάρα πολύ λίγα καλλιντικά που πήρα, διότι δεν έχω πάρει πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω με το άρωμα, που άρωματα δεν σας πολύ δείχνουν, η αλήθεια, γιατί και εγώ τώρα με το μωρό δεν πολύ φοράω, αλλά δεν γινόταν να μην πάρω το αγαπημένο μου άρωμα από Jo Malone, το οποίο το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο δροσιστικό, τόσο ωραίο. Είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα αρώματα. Επίσης πήρα από Benefit ένα Goof Proof Brow Pencil. Εγώ χρησιμοποιώ το νούμερο 3 και το 2,5 μου είναι πάρα πολύ καλό, αλλά δεν το βρήκα, ήταν σε έλλειψη, οπότε πήρα το 3. Και από L'Oreal πήρα την αγαπημένη μου μάσκαρα, η οποία είναι η Lash Paradise. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Αν θέλετε μια καλή οικονομική μάσκαρα, αυτή. Αυτά τα 3 ήταν όλα και όλα σε καλλιντικά, μην νομίζετε, και θα ξεκινήσω με τα ρούχα του Αλέξανδρου, τα οποία είναι τέλεια και είμαι σίγουρη ότι όλες εσείς εκεί οι μαμάδες, γιατί σε όποιες φίλες μαμάδες τα έχω δείξει, έχουν εξετρελαθεί και έχουν τρέξει να πάνε να τα πάρουν. Του πήρα μια φορμίτσα, μια απλή φορμίτσα, με αυτό το τέλειο χριστουγεννιάτικο μπλουζάκι, δείτε εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει αυτοκινητάκια πράσινα και κόκκινα, όπου έχουν πάνω τα χριστουγεννιάτικα δωράκια ή τα χριστουγεννιάτικα δεντράκια, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε και το αντίστοιχο παντελονάκι, αλλά είπα να μην το παρακάνω, οπότε έτσι νομίζω πως ήταν καλύτερο, μου άρεσε περισσότερο, γιατί είναι φορμάκι για να βγεις έξω, δεν είναι... Μπορείς να τη χρησιμοποιείς και σαν πιτζάμα εννοείται, μα θέλεις, αλλά επειδή του πήρα άλλη πιτζάμα, η οποία είναι ασορτή πάνω κάτω, είπα να μην του πάρω και εκείνο να είναι ίδιο. Είναι αυτό εδώ το παντελονάκι της πιτζάμας, με αυτό εδώ πέρα το τέλειο μπλουζάκι, το κόκκινο, που έχει πάνω ό,τι χριστουγεννιάτικο μπορείς να φανταστείς. Δέντρα, μπάλες, ένα σκύλο ο οποίος έχει ένα φιόγκο, χιονονιφάδες, κάλτες χριστουγεννιάτικες. Είναι πάρα πολύ cute, πάρα πολύ ωραία. Και αύριο που θα στολίσουμε και θα φοράμε τα πιτζαμάκια μας, λογικά, δεν ξέρω, θα του φορέσω για να βγάλουμε και φωτογραφίες. Όπως επίσης του πήρε και κάποιες καλτσούλες χριστουγεννιάτικες. Είχε μία τριάδα στα H&M, είχε με το ελαφάκι, τον Τάρανδο τέλος πάντων, είχε με έναν πιγκουίνο και με έναν χιονάνθρωπο. Του πήρα αυτές τις 3, είναι ωραίες γιατί έχουν και βεντουζίτσες, είναι αστεράκια όπου έχουν βεντουζίτσες, τώρα που έχει, που του αρέσει να τον κρατάμε και να κάνει τα πρώτα του βήματα, να κρατάνε, να είναι σταθερά τα βήματα του και να μην κλειστρά, ειδικά όταν φτάνουμε σε σημείο που έχει πλακάκι, γιατί εκεί φεύγεις, πραγματικά φεύγεις. Και τώρα πάμε στα δικά μας τα ρούχα. Όπως σας είπα, δεν πήρα πολλά για φέτος το χειμώνα, γιατί κάθισα, καθάρισα ντουλάπες, έχω τραβήξει βίντεο πλέον, ακόμα δεν το έχω ανεβάσει. Τέλος πάντων, έχω καθαρίσει ντουλάπες και ξεκαθάρισα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα έδωσα στην ανιψιά μου που δεν φορούσα. Πήρα ένα απλό μπλουζάκι που είχε απλά αυτή εδώ τη λεπτομέρεια, εδώ στους ώμους. Δεν είναι τίποτα, απλά να σας το φέρω κοντά. Έχει αυτή τη λεπτομέρεια το ύφασμα που κάνει, πώς λέγεται. Δεν μου έρχεται τώρα. Τέλος πάντων, αυτό πήρα. Πήρα ένα σκράντσι χνουδωτό. Είχε 2 βασικά, τα πήραμε από το Oizo. Είχε αυτό το χρώμα και ένα μοβ του πάγου, και επειδή είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για ψώνια, πήραμε και το μοιραστήκαμε, πήρε ένα μία, ένα η άλλη. Είναι πάρα πολύ ωραία και άμα το δείτε και στα μαλλιά, είναι πολύ ωραίο έτσι χειμερινό. Μένω στα Zara, γιατί για μένα ψώνισα μόνο από τα Zara, να σας πω δεν βρήκα κάτι άλλο αλλού. Πήρα αυτό εδώ πέρα το shorts, το οποίο μου άρεσε, γιατί ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω πακ καλσόν και σορτσάκια ή φορέματα ή αυτά τα μπλουζοφορέματα, καταλάβατε. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σορτσάκι και για καθημερινά με ένα αρβιλάκι, αλλά και με μια μποτούλα μπορείς να πας κάπου καλύτερα, αν θέλεις και αν θα μπορούμε, τέλος πάντων. Αργότερα, τις ημέρες των Χριστουγέννων που δεν νομίζω. Και μάλιστα αυτό πήρα να το φοράω με το μπλουζάκι που σας έδειξα και πήρα και ένα τέλειο σορτσάκι τύπου δερμάτινο, δεν είναι δερμάτινο, ναι, είναι δερματίνι. Καθίστε να σας το δέσω και μπροστά για να το δείτε.
γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ψηλόμεσο. Έχει εδώ πέρα τη ζωνούλα, είναι αρκετά μακρύ, να το, και πολύ ψηλόμεσο. Και αυτό το πήρα για να το φοράω ακόμα και με αυτό εδώ πέρα το πλεκτό. Θέλω να φοράω από πάνω πλεκτά και το δερμάτινο το καλσόν λέω, ό,τι να είναι, το σορτσάκι. Τώρα τιμές, έχω την εντύπωση ότι αυτό είχε 23 ευρώ το ίδιο και το άλλο το παντελόνι. Η μπλούζα νομίζω είχε γύρω στα 15 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και του μικρού η πιτζάμα είχε 10 και το άλλο το σωτάκι μου κόστησε νομίζω 35, νομίζω. Δεν έχω κρατήσει τις τιμές γιατί έχω πάρει εδώ και αρκετές μέρες και τα έβαλα να τα πλύνω, να τα σιδερώσω, να τα έχουμε έτοιμα. Και θα σας δείξω και ανδρικά ρούχα, γιατί αφού βγήκα που βγήκα πήρα και στον κανάλι και κάποια πράγματα να έχουμε για τον χειμώνα. Πήραμε ένα απλό μπλουζάκι από τα Zara. Αυτό, τίποτα το ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ απλό, έτσι λίγο πιο λεπτό, όχι χοντρό μάλινο, για να μην σκάει. Και πήραμε και ένα πιο χοντρό από τα Nautica. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό νομίζω πως θα με δείτε να το φοράω αν κάνω vlog μας πρώτο Θεός, γιατί πραγματικά να κάνω vlog μας και μετά σκεφτούμε θα είμαι μέσα στο σπίτι. Τι θα πρωτοδείτε, δηλαδή, όχι τι θα πρωτοδείτε, τι θα σας δείχνω μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, αν θέλετε γράψτε μου από κάτω τις ιδέες σας και αν πραγματικά σας ενδιαφέρει ένα vlog μας φέτος μαζί με κορονοϊό. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου θυμίζει έτσι πολύ χειμώνα και Χριστούγεννα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι μάλινον, είναι σίγουρα. Απλά, εντάξει, δεν είναι από τα πάρα πολύ χοντρά, που με ένα φανελάκι μέσα είσαι ok. Παιδιά μου αρέσει. Θα το φοράω. Μόλις συνειδητοποίησα ότι ξέχασα να σας δείξω για κάποιες πιτζάμες που πήρα από τα H&M και επειδή πάντα με ρωτάτε τις πιτζάμες μου, λοιπόν πήρα αυτή εδώ πέρα με τον Μίκη, που έχει ακριβώς το ίδιο και από κάτω. Αυτή είναι λίγο έτσι μια πιο δροσερή, θα την έλεγα, πιτζάμα. Και πήρα και αυτή εδώ που είναι σε στυλ fleece, σε αυτό το τέλειο χρώμα. Δεν είναι ακριβώς ροζ, είναι μπεζρόζ θα το πω, να το, και αυτό έτσι, ναι, πάρα πολύ ωραία μαλακούλα, ακριβώς το ίδιο και από κάτω, να τη, ήταν και οι δύο σε σετάκι, δεν τα πήρα ξεχωριστά γιατί θα έτσι να με έχει και ξεχωριστές. Αυτά. Και μπορούμε να περάσουμε στα χριστουγεννιάτικα, που πήρα λίγο κάποια πράγματα από τα Jumbo για να ανανεώσω λίγο το σαλόνι μέσα. Θα έχουμε το ίδιο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φέτος δεν θα βάλουμε τις γυάλινες χριστουγεννιάτικες μπάλες, διότι με τον μικρό φοβάμαι να βάλω τις γυάλινες. Οπότε θα αρκεστούμε στα ξύλινα τα στολίδια, τα οποία έχουμε και πάρα πολλά, γιατί θυμάστε τα τελευταία χρόνια εγώ μόνο ξύλινα έπαιρνα. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτό, δεν χρειάζεται να πάρω κάτι διαφορετικό ή να πάρω πλαστικές μπάλες, οπότε σούπερ. Απλά πήρα και κάποια έξτρα, κάθε χρόνο πηγαίνω και παίρνω και κάποια, μπορεί να κρατάω τον ίδιο στολισμό στο δέντρο μου, αλλά κάθε χρόνο πηγαίνω και παίρνω και ένα για το καλό. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Και να είμαστε εδώ με την σακούλα από τα Jumbo, να σας δείξω τα χριστουγεννιάτικά μας τα καινούργια, να σας δείξω το άσχετο, τα μαντιλάκια τα αντιβακτηριακά, που παίρνω και τα έχω στο καλοριφέρ, στη ζησόδο εδώ στο σπίτι. Έχω πάρει μια ξύλινη βάση και έχω βάλει μέσα μαντιλάκια, αντισηπτικό και ενόπνευμα, για να τα έχουμε εύκαιρα. Και πήρα να αλλάξουμε στο δέντρο φέτος το αστέρι μας, γιατί το θυμάμαι λίγο ταλαιπωρημένο το αστέρι, δεν ξέρω γιατί, αλλά στο μυαλό μου το έχω ότι έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Οπότε πήρα αυτό εδώ το αστέρι, το ολόχρυσο αστεράκι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω σας πώς σας φαίνεται. Να το, να έχουμε ένα άλλο αστεράκι, να το τοποθετήσει αν καταφέρει και ο Αλέξανδρος φέτος. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το διακοσμητικούλι, για να το βάλω στη γυψοσανίδα λογικά. Θα μπει, δεν ξέρω, ανάλογα, θα δούμε αύριο, θα στολίσουμε πρώτα το δέντρο και μετά θα κοιτάξω την διακόσμηση του σπιτιού. Πήρα και ένα πάρα πολύ ωραίο runner, να είδατε με το έχω φέρει το runner, θα σας το δείξω εγώ σε λίγο. Τώρα θα το φέρω, όχι σε λίγο. Το έφερα, να το. Πήρα αυτό εδώ πέρα το runner για το μεγάλο το τραπέζι, όχι για το μικρό το τραπεζάκι του σαλονιού, για την τραπεζαρία δηλαδή στην ουσία, την οποία πραγματικά δεν την πολύ χρησιμοποιούμε να σας πω την αλήθεια. Ψάχανα πάρα πολύ να βρω ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο runner και στο ίντερνετ να είναι έτσι ένα όμορφο ιδιαίτερο, να ταιριάζει για με τα χρώματα του σπιτιού. Δεν έβρισκα κάτι να με ικανοποιεί. Και στο Jumbo, ενώ πήγα να φύγω απογοητευμένη από το stand εκεί που είχε όλα τα runner, το είδα τελευταία στιγμή άκρη-άκρη κάτω-κάτω. Και μ' άρεσε, ξετρελάθηκα και το πήρα.
Άλλο ένα διακοσμητικό που πήρα. Πήρα και πράγματα τα οποία έτσι δεν σπάνε και με τον μικρό δεν θα έχουμε κάποιο θέμα. Τώρα να τραβήξει κάποια μύτη, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και τι θα κάνουμε με το στολισμό, γιατί θέλει προσοχή τώρα με τον μικρό. Πήρα αυτό εδώ πέρα το χιονοθρεπάκι. Το πάρα πολύ cute, παιδιά. Δεν βλέπω την ώρα να ξημερώσει η μέρα και να στολίσουμε το δέντρο. Έχω πάρει και κυμά να φτιάξουμε. Πώς το λένε, μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Και όσο ψήνεται το φαγητό και θα μοσχομυρίζει το σπίτι, να στολίζουμε κιόλας. Οπότε έχω πάρει αυτόν εδώ τον χιονοθρεπάκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Δεν ξέρω πού θα μπουν, δεν το έχω σκεφτεί καν. Νομίζω αύριο έτσι όπως θα μου έρθει θα γίνει η δουλειά. Πήρα πάλι για τη γυψοσανίδα αυτό το έλκυθρο, που είναι και σαν 3D, δείτε. Και έχει πάνω τον Άγιο Βασίλη, τον Ρούντολφ, και γράφει Xmas. Δείτε πόσο ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει φέρει διάφορα τέτοια πράγματα. Μου είπε μία φίλη μου ότι όλα αυτά τα είχε δει και πέρσι στο Τζάμπο. Αλλά επειδή εγώ πέρσι λόγω της κατάστασής μου δεν πολύ κυκλοφορούσα, είχα πάει στο Τζάμπο μόνο για να αγοράσω πράγματα τα οποία ήθελα για τον μικρό. Δεν είχα κοιτάξει καν τα χριστουγεννιάτικα. Και δείτε πόσο ωραίο είναι. Πήρα και αυτό για τη γυψοσανίδα, πως πήρα και αυτό εδώ. Αυτό μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Πάλι γραφεί Xmas και έχει ελαφάκια και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να το. Δεν είναι τέλειο που είναι σαν 3D. Δείτε, είναι το ξύλο το ένα δίπλα από το άλλο. Και είναι σαν 3D. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Πήρα άλλο ένα τέτοιο στυλ με τον Άγιο Βασίλη. Τρία χριστουγεννιάτικα δεντράκια. Και είναι ο Άγιος Βασίλης ο οποίος καθίστε να καθαρίσει η εικόνα. Είναι έτοιμος να πάει τα δώρα στα παιδάκια, δεν είναι πάρα πολύ χαριτωμένο, δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά. Και επειδή θέλω, φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που θα βγάλω τα πάντα από τη γυψοσανίδα, μόνο τα αναμνηστικά μας από τα ταξίδια λέω να μην βγάλω, δεν θέλω να τα πολύ πειράζω και μου σπάσει κανένα, οπότε αυτά λέω να μην τα πειράξω. Και θα τα στολίσω όλα τα υπόλοιπα με κάτι, πάνω στη γυψοσανίδα. Πήρα ένα απλό ξύλινο ελαφάκι. Να το. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Έχει και κουδουνάκι. Και πήρα μετά τρία στολίδια για το δέντρο. Τα είδα και τα τρία δεν ήξερα ποιο να πρωτοδιαλέξω, γιατί συνήθως παίρνω ένα, άντε το πολύ δύο, για να μην παραγεμίζει. Αλλά δεν τα είχα δει εγώ αυτά πέρσι. Και μόλις τα είδα, φέτος εγώ ξετρελάθηκα, ρε παιδάκι μου. Και ήθελα να τα πάρω και να γυρίσω σπίτι και κατευθείαν να τα στολίσω στο δέντρο. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, το στρογγυλό το στολίδι, το οποίο και αυτό είναι σαν 3D. Ξύλινο και αυτό και είναι ο Άγιος Βασίλης με τον Ρούντολφ λογικά. Εμείς έτσι θα πούμε και θα σκεφτούμε. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Και πήρα ένα σπιτάκι ξύλινο πάλι, όπου είναι ένας χιονάνθρωπος με ένα δέντρο και ένα δωράκι. Θα καθαρίσει, να το. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Και αυτό έτσι σαν 3D φαίνεται. Και το τελευταίο, που φεύγοντας με αυτά τα δύο στολίδια έπεσε το μάτι μου και λέω δεν γίνεται, και τα βάζω δίπλα-δίπλα και λέω για να μην το παρακάνω και παραφουσκώσει το δέντρο, ποιο να πάρω, και έφυγα και με τα τρία εν τέλει. Βρήκα άλλο ένα σπιτάκι, το οποίο έχει ένα αγγελάκι εδώ πέρα, ένα κοριτσάκι, με πάλι ένα χριστουγεννιάτικο κόκκινο δέντρο αυτή τη φορά και ένα δωράκι. Δείτε πόσο υπέροχα είναι αυτά όλα μαζί. Τώρα να τα έχεις στο δέντρο σου. Έλα ρε παιδιά, τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Το ξέρετε, είναι η αγαπημένη μου εποχή. Και το τελευταίο πράγμα που δεν είναι κάτι σημαντικό, απλά okay, είπα να σας το δείξω. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα φωτάκια, τα οποία λειτουργούν με μπαταρία, γιατί έχω στη γυψοσανίδα μια εσοχή αρκετά μεγάλη, όπου θα βάλω χριστουγεννιάτικα και λέω να πετάξω και αυτά τα φωτάκια LED είναι μπαταρίας, έτσι λέει. Τα είχα και πάνω φθηνά, νομίζω 1 ευρώ και 49 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Τίποτα. Οπότε, να τα. Θα τα ανοίξω εγώ εδώ και θα τα απλώσω σε εκείνο το κομμάτι της γυψοσανίδας. Αν δω ότι μου αρέσει, θα πάρω κι άλλα για να βάλω. Τώρα, ναι. Έκανα τη βλακία, το έβγαλα και δεν μπορώ να το ξαναβάλω μέσα. Αν δω ότι μου αρέσει και φαίνεται ωραίο το βράδυ, θα πάρω κι άλλα. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά ενώ πέρσι δεν το είχαμε κάνει, νομίζω. Νομίζω όχι. Πάνω από την κουζίνα, εγώ βάζω και τη γυρλάντα μαζί με τα φωτάκια
Μη παραμπουκώσει, αν και τα Χριστούγεννα, ρε παιδί μου, υπερβολή δεν κάνει κακό. Αυτά είναι τα πράγματα που πήρα εγώ που αγόρασα το τελευταίο διάστημα. Αυτά είναι και τα Χριστουγεννιάτικα. Νομίζω δεν ξεχνάω κάτι άλλο να σας δείξω. Νομίζω σας τα είχα δείξει, αλλά νιώθω ότι κάτι έχω ξεχάσει. Σίγουρα πήρα κάτι αθλητικά τα οποία σας. Ή σας τα έχω δείξει ήδη σε βίντεο ή είναι να τα δείτε, αλλά με τα αθλητικά δεν θέλω καν να ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει καν να σας δείχνω αθλητικά και θέλω, ξέρετε τι θέλω λίγο να σας δείξω. Το χνούδινο, το σκράντσι, τι ωραία που δείχνει πάνω στα μαλλιά. Καθίστε να σας δείχνω. Ωραίο είναι να έχετε ένα άλλο κοκαλάκι που να έχετε περάσει στα μαλλιά και να το βάζετε έτσι. Δείτε πόσο ωραίο. Δεν είναι τέλειο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο έτσι που είναι χνουδωτό. Κάπου πήρε το μάτι μου και πιο χνουδωτά ακόμα, αλλά εντάξει, οκ, okay, νομίζω ότι είναι ιδανικό αυτό εδώ. Και αυτά, δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο, έχω σίγουρα να σας πω κάτι, να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, νομίζω από εδώ θα βγει το κινητό αυτό που με κόπο έφτιαξα, γιατί με το Photoshop δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει, κάτι έχω καταφέρει όπως βλέπετε. Τι ήθελα να σας πω, ναι, ότι πρέπει να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη ο μήνας μάλλον με τα ProX μας δώρα, οπότε κάθε Δευτέρα έχω πει, μπορεί άμα μου έρθει να κάνουμε και πιο συχνά. Δεν ξέρω, θα δω ανάλογα τη διάθεση. Θα ανεβαίνει και μία φωτογραφία με ένα νέο διαγωνισμό, όπου έχω επιλέξει κάποια πράγματα για εσάς που θεωρώ ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ και θα ξετρελαθείτε. Και σίγουρα το Δεκέμβρη μα θα κάνουμε, εννοείται, το vlog μας θα έχουμε και εδώ αλλά και στο Instagram σίγουρα κάποια δωράκια. Οπότε για να μην τα χάσετε, να πάτε αν θέλετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, να λάβετε μέρος και στους εκεί διαγωνισμούς, όχι μόνο στο εδώ, όσα κόρησια τέλος πάντων έχετε Instagram, γιατί έχω καταλάβει ότι οι περισσότερες εδώ στο YouTube δεν έχετε Instagram ή Facebook. Και καλά κάνετε να σας πω την αλήθεια, αλλά λέω, άμα κάποια έχει και δεν με ακολουθεί, αν θέλετε να με ακολουθήσετε για να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς που έρχονται. Αυτά, με πιάνει πολυλογία μου. Σας φιλώ γλυκά, γλυκά, γλυκά. Γεια!